Καλώς ορίσατε. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Σου μιλάμε στον πληθυντικό, τι μιλάς. Δεν γνωρίζω. Να αναγνωριστήκατε. Ο Γεράσιμος η Νάνση. Α, χαίρο πολύ. Να σας συστήσω. Λοιπόν, Γεράσιμο, έχω να δεις τι έγινε. Έβλεπε ο αδερφός μου τη σειρά αυτή, την Ιταλική. Το Σουμπούρα. Υπόγεια πόλη, νομίζω. Κάπως έτσι. Ναι. Στα ελληνικά. Τέλος πάντων, και λέει: κοίτα να δεις, ρε παιδιά, αυτός που είναι ίδιος με το Γεράσιμο και αδαρέσει ένα πράγμα. Αφού κάθισε το είδε όλο το επεισόδιο κτλ. Μετά μπήκε. Δεν τα βγάζει τα credits εκεί. Μπήκε μετά στο Internet Movie Database να βρει τα credits, να βρει το όνομα και λέει: ήταν ο Γεράσιμος και αδαρέσει. Πριν γίνει ο ντόρος όλος, γιατί μετά δώρος, το μάθαμε. Κοίτα να δεις που υπάρχει και ένας ίδιος που νόμιζε ότι ο Γεράσιμος και αδαρέσει είναι μοναδικός. Πολλές δουλειές. Δηλαδή και το κοιτούσαμε το βιογραφικό σου. Πάρα πολλές δουλειές. Πολλές δουλειές, ναι, εντάξει, και πολλά χρόνια όμως. Καλά, ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Αλλά τις θυμάσαι όλες. Όχι. Αλήθεια. Όχι. Γίνεται να τις ξεχάσεις. Ναι, υπάρχουν δουλειές που τις έχω ξεχάσει και. Θέλεις να τις ξεχάσεις. Όχι, όχι. Και όχι, λίγο. Θέλω, όχι. Υπάρχουν δουλειές που δεν κράτησαν πολύ, δεν είχαν μεγάλη διάρκεια, ξέρεις, πέρασαν λίγο αδιάφορα. Ναι. Αυτές τυχαίνει καμιά φορά και μου τις αναφέρουν διάφοροι γνωστοί συνεργάτες τότε και λέω, α, ναι, ήμουν και εκεί. Το είχα ξεχάσει. Κοίτα, όλα αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να γίνει αρχιτέκτονας και έγινε κατά λάθος το οποίο. Κατά λάθος, α πούμε. Κατά σύμπτωση. Εντάξει, ναι. Ναι. Είναι εντυπωσιακό το βιογραφικό. Εσύ πού μεγάλωσες και γεννήθηκες Αθήνα? Όχι, γεννήθηκα στην Πάτρα μέχρι 7 χρονών και μετά Αθήνα. Και αυτή η πληροφορία ότι η μαμά σου σου νίκιασε ένα σπίτι και έμεινες μόνος σου όταν ήσουν μικρός. Ναι. Παρόλο που ήμουν παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή είχαν χωρίσει από όταν ήμουν εγώ πολύ μικρός, 2 ετών, ας πούμε. Άρα μεγάλωσε με τη μαμά σου. Μεγάλωσα με τη μαμά μου και με τη γιαγιά μου. Δεν ήταν η μάνα που, ξέρεις, με γκλώβησε δίπλα της, ας πούμε, να μην έχει τα φουστάνια τη συνέχεια, αυτό που παθαίνουν πολλές μανάδες με τους γιους και ειδικά στην Ελλάδα και όλο αυτό. Ήταν μια μάνα που μου ήταν, άνοιξε τα φτερά σου και κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, πάρα πολύ προοδευτική και. Ναι. Πολύ, ναι. Πόσο χρονών δηλαδή, πόσο ήσουν, πόσο ετών ήσουν όταν νίκιασες στο σπίτι? Το πρώτο σπίτι που νίκιασα ήταν, πήγαινα στην τρίτη, έκτη γυμνασίου τότε, τρίτη λυκείου. Ναι, ναι, ναι. 17 ας πούμε. Ναι. Εσύ το ζήτησες? Ναι, είχε ένας φίλος κάτι, βρήκε μια προσφορά εκεί και μακριά κιόλας, ήταν στα Πετράλωνα, εμείς μέναμε στην πλατεία Αττικής. Ναι. Και είπαμε εντάξει, μου λέει, αλλά μόνο Σαββατοκύριακα, μην πήγες και καθημερινές γιατί. Και το κάναμε, πήραμε. Νοικιάσαμε μαζί αυτό ένα δωματιάκι εκεί σε μια. Πώς το πληρώνατε? Ενώ τρίτη ηλικία που σα είπα. Η μαμά τα πληρώνει. Η μαμά, ναι, με το χαρτζιλίκι, εντάξει. Μαμά. Και το έκανε. Εντάξει, και δούλευα. Δούλευα πάντα και τα καλοκαίρια. Τι δουλειές? Γενικά. Α, ό,τι θέλεις. Ό,τι να είναι. Από σερβιτόρος μέχρι. Φτιάχνα μπουμπονιέρες, έκανα διάφορα πράγματα. Έχει μπουμπονιέρες. Σε κάτι γραφεία, εξωτερικές δουλειές, ξέρεις. Το παιδί που τρέχει για όλες τις δουλειές, τέτοια πράγματα. Για να έχει το χαρτζιλίκι σου προφανώς. Σημαντικό. Με έβαλε από πολύ μικρό στη δουλειά η μαμά. Για να μάθει. Για να μάθω, το καλοκαίρι δηλαδή. Το καλοκαίρι, στην πρώτη φάση που με έβαλε στη δουλειά, πλήρωνε κιόλας. Δηλαδή, ναι. Νομίζω πλήρωνε έναν κουρέα εκεί για να πηγαίνω εγώ να κάνω, ξέρεις, το ξεσκόνισμα, ας πούμε, αυτό. Δεν ήθελε ο κουρέας, το πλήρωνε η μητέρα μου και μου τα δίνει εμένα. Γιατί ήθελε για να σε δει πως... Να σε ψήσει. Να βγω στον κόσμο σου. Να μάθω τι σημαίνει δουλειά, τι τόνα, τι τ' άλλο. Ήθελες εσύ? Όχι και ιδιαίτερα. Προτιμούσα να κάνω διακοπές φυσικά. Καλά. Αυτό είναι το φυσικό. Αλλά εντάξει, το είχαμε συμφωνήσει. Παιδί μου, ένα μήνα θα δουλέψει, ένα μήνα θα κάνει διακοπές. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Εντάξει, στη δικιά μας τη γενιά αυτό συνέβαινε. Δηλαδή, οι γονείς είχαν αυτή την αίσθηση ότι πρέπει το παιδί να βγει να δουλέψει. Και εγώ δούλευα δηλαδή για να ψηφίσει. Και εντάξει, βγάζαμε χαρτζιλίκι, ναι. Ναι, και γι' αυτό, αλλά και για να μάθει, ρε παιδί. Να μάθει πώς βγαίνει το ψωμί. Αυτό, να μάθει πώς βγαίνει το ψωμί, ήταν ένα μάθημα. Το οποίο όντως ήταν ένα μάθημα. Το έχει καταργηθεί αυτό το μάθημα, νομίζω. Έχει καταργηθεί. Όχι. Αν ένα παιδί δουλεύει, δεν δουλεύει μάλλον γιατί υπάρχει κάποια ανάγκη. Αλλά όχι μιλάω για ανάγκη. Όχι για το μάθημα του πράγματος. Εντάξει, όλοι πάνε. Έχουν ένα θείο, έχουν ένα συγγενή, μπορεί να πάνε τα καλοκαίρια. Πολλές περιπτώσεις ξέρω. Τώρα είμαστε τα καλομεγαλώνουμε. Δεν συνηθίζεται. Βέβαια, να σου πω κάτι, τότε και τα σχολεία δεν είχαν όλη αυτή τη δραστηριότητα που έχουν πια τώρα. Δηλαδή, τώρα από πολύ μικρά τα παιδιά μπαίνουν σε διάφορες δραστηριότητες, αναλαμβάνουν εργασίες έξω, να κάνουν πράγματα, να τρέξουν. Εμείς ήμασταν 6 ώρες την ημέρα ένα μάθημα το οποίο ήταν βαρεμάρα του θανατά. Δηλαδή δεν είχες τίποτα να σε κρατήσει. Δεν μάθαινες τον έξω κόσμο καθόλου. Μόνο από καμιά κοπάνα το μαθαίναμε τον έξω κόσμο. Έκανες κοπάνες? Έκανε, ναι. Α, ήσουν ένα παιδί που την τίμησε την κοπάνα. Την τίμησα, βέβαια, εννοείται. Και ήταν μάθημα, τη θυμάμαι ακόμη λεπτό προς λεπτό. Δηλαδή ήταν μάθημα ζωής. Πρώτη μου κοπάνα έγινε στο δημοτικό. Αγία, στο δημοτικό? Ναι, και πήρα το μετρό από την πλατεία Αττικής και πήγα στο Φάληρο.
Και επειδή κρατούσα την τσάντα, νόμιζα ότι όλοι το ξέρουν, ότι όλοι με βλέπουν, ότι έχω φύγει από το σχολείο. Μα στο δημοτικό έφυγες μόνος. Στο δημοτικό δεν είχα διαβάσει και μια μέρα. Είχε σκοπό και... να πας κάπου. Αφού είχα ήδη ψηθεί λίγο με δουλειές, κάτσε. Ναι, ήμουνα... ναι, ήταν λίγο. Είχα ήδη κυκλοφορήσει. Ήξερε. Στο δημοτικό. Ήθελες να πας κάπου ή απλά. Όχι, πουθενά. Κάπου να τη βγάλω μακριά όμως από τα επικίνδυνα μέρη που θα με δει κάποιο. Και τι έκανες λοιπόν. Και πήγα κάτω στο Φαλυρικό Δέλτα και χάζευα τη θάλασσα, αλλά όποιο περνούσε έλεγα, όχι τώρα με βλέπει. Κρυβόμουν εγώ. Νόμιζα ότι με ξέρουν όλοι. Τι είναι η τύψη όμως. Η μαμά το έμαθε ποτέ. Ότι στο είπα πολύ αργότερα. Γιατί τότε λείπαμε το σχολείο, παίρνει τηλέφωνα μέσα. Τι λες, ναι, όχι, τηλέφωνα. Τι λες, καθόλου. Τηλέφωνα παίρνει. Πλήρης αδιαφορία, τι λες τώρα. Εμείς την ξέραμε τη δασκάλα, γι' αυτό ήταν. Γι' αυτό την ξέρετε, γιατί ήταν κοντά. Όχι, στην πολύ Αθήνα, αργότερα το έμαθα. Πλήρης αδιαφορία, ναι. Και στο γυμνάσιο που επειδή δεν πήγαμε, δεν μας άφησαν να πάμε, τότε κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Α, είχε γίνει αυτό στην Κρήτη νομίζω με τις μαθήτριες και κόπηκαν οι εκδρομές. Ναι, είχε και που είχε βουλιάξει μια βάρκα με μαθήτριες στο Ρέθυμνο. Είχαν πνιγεί 5-6 μαθήτριες, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Που ήταν σε πενταήμερη. Ναι, σε πενταήμερη και κοπήκαν εκδρομές. Εγώ με άλλους 3-4 φίλους, εν γνώση της μητέρας μου δηλαδή, πήγαμε τετραήμερο μόνοι μας στις Πέτσες, ας πούμε, να κάνουμε την εκδρομή μας. Σ' άφηνε όμως, εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Το εξήγησα, τρώει, κοίταξε να δεις. Είναι μια χρονιά που δεν θα μας κάνουν εκδρομή. Εγώ θα τη βγάλω χωρίς εκδρομή. Εσύ τα δικά σου παιδιά τους αφήνεις τέτοιες ελευθερίες. Ναι. Να έχουν να φάνε μόνο στους διακοπές, μόνο τις διακοπές, να δουλεύουν τα καλοκαίρια. Δεν λες άλλα χρόνια τότε. Γιατί τώρα αυτό είναι. Εντάξει, κοίταξε, όχι, ομολογώ ότι επειδή είναι και τα δύο είναι κορίτσια, δηλαδή και είναι λίγο, ξέρεις, πιάνει ένα φόβος παραπάνω, ίσως το καθυστέρησα λίγο περισσότερο. Αλλά όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Ποιος είναι ο πιο προοδευτικός, εσύ ή η Μπέση στην εκδοχή. Και οι δύο είμαστε. Και δύο. Ναι, ναι, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Η Μπέση φοβάται λίγο παραπάνω ως μαμά. Την καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ ξέρεις, εκεί. Λίγο προσπαθώ να κρατήσω τις ισορροπίες, ας πούμε, ανάμεσα μάνα και. Δεν είσαι ο καλός και ο κακός αστυνομικός που λένε. Ένας πιο αυστηρός, ο άλλος πιο. Όχι, όχι. Είναι ανάλογα το θέμα. Εσύ θα έλεγες ότι αυτή η συμπεριφορά της μαμάς σου σε καθόρισε με έναν τρόπο. Ναι, αρκετά. Με ποιο τρόπο, δηλαδή. Δεν μπορώ να σου το πω ακριβώς. Νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ στο να ανοίξει το μυαλό μου, να. Να παίρνεις πρωτοβουλίες. Να παίρνω πρωτοβουλίες, να κάνω διάφορα πράγματα και να μάθω να είμαι λίγο δοτικός προς τους άλλους. Δηλαδή αυτή η διάθεσή της να. Το κάνει να για μου σένα δίνει, εκεί. Για μένα, για ποιον άλλον. Η ίδια βασανιζόταν. Βέβαια, γιατί είναι αυτό που λες. Βασανιζόταν. Δηλαδή όταν εγώ έφευγα, δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, έφευγα 15 μέρες, ας πούμε, να πάω διακοπές, ξέρω εγώ. Ναι. Μόλις τέλειωσα τη σχολή, πήγα 1,5 μήνα στο εξωτερικό με Interrail, ας πούμε, γύρναγα μόνος μου. Δεν είχα το τηλέφωνο να την πάρω, μου λέγε πάρε με κανένα τηλέφωνο, έπαιρνα εγώ κάθε 5 μέρες. Ναι. Ξέρω ότι ζούσε ένα άγχος. Βέβαια. Και στο εξωτερικό και 5 μέρες, όσο ασφαλείς και να ήταν οι εποχές, που δεν ήταν μεταξύ μας. Το οποίο το κρατούσε για τον εαυτό της αυτό το άγχος. Όχι, αυτό ήταν το. Αυτό μου έδωσε μαθήματα εμένα, χωρίς ποτέ να μου τα κάνει η ίδια δηλαδή. Τα έκανε με τη συμπεριφορά της. Ένιωσες ότι ήσουν η εξαίρεση. Σε μια εποχή που ήταν λίγο πιο. Λίγο αργότερα. Ναι, είδα ότι δεν είμαι στην πλειοψηφία. Ναι. Ναι. Αυτό ναι. Ότι, όχι, ναι, ξέρεις, εντάξει. Στην πλειοψηφία, ναι, σωστά. Το ότι δεν υπήρχε μπαμπά στο σπίτι ήταν και αυτό χαρακτηριστικό. Δηλαδή, είναι και αυτό, θα έλεγες κάτι. Το οποίο και αυτό. Αυτό δεν ξέρω τι μου έχει κάνει. Εμένα δεν μου λείψε ποτέ. Πώς είναι, πώς. Γιατί ήταν λες, πολύ ισχυρή η παρουσία της και πολύ ισχυρή το αίσθημα της ασφάλειας που είχα. Ναι. Ταυτόχρονα δεν ήταν και αυτό που σου λέω που. Παίρνει το γιο και τον βάζει μες στα φουστάνια της, ας πούμε, ναι, η μάνα. Ναι, ναι, δεν ναι, ήταν ναι. Και αυτό. Οπότε δεν μου έλειψε. Δεν είχα και καλές σχέσεις με τον πατέρα μου. Τις κόψαμε και τελείως κάποια στιγμή. Δεν ήθελες οπότε, εσύ να έχεις καλές σχέσεις. Κάποια στιγμή ναι, δεν ήθελα πια. Γιατί ναι. Με ταλαιπωρούσε ψυχικά όταν τον έβλεπα, ας πούμε. Δεν μου ήταν ευχάριστο. Γιατί, αν επιτρέπετε. Κοίταξε, γιατί. Ήταν μια μόνιμη γκρίνια, ένα μόνιμο, ξέρεις, ένα παράπονο απέναντι στη μάνα μου. Προσπαθούσε να. Βγει αυτός ο καλός, ας πούμε, ναι. Και όλα αυτά. Α, ήταν τέτοια, εντάξει. Το οποίο με κούραζε εμένα, δεν ήθελα να το αντιμετωπίζω άλλο. Αργότερα φτιάξανε σχέσεις. Και δεν τον ενδιέφερα κιόλας επί της ουσίας. Δηλαδή με ξαναθυμήθηκε λίγο πριν πεθάνει, ας πούμε. Δεν ήταν ότι και εγώ ήταν να με δει, δεν έκανε και καμιά προσπάθεια και γι' αυτό το είπα, άστο, μην το παιδεύεις. Άμα είσαι εσύ εντάξει με αυτό, ναι. Δεν του είχα κρατήσει και ποτέ κακία. Δηλαδή, για τη συμπεριφορά που ήταν απόμακρος. Μου έτυχε αυτό, πάμε παρακάτω, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Δεν με πλήγωσε ποτέ, δεν αισθάνθηκα ότι με πληγώνει ποτέ βαθιά για να έχω κάτι να συγχωρήσω. Δεν ξέρω αν μου έχει κάνει καμιά ζημιά που δεν την έχω καταλάβει. Όλοι οι ψυχολόγοι λένε ότι όλα αυτά. Δεν καταλάβαινε. Όλοι οι ψυχολόγοι όμως λένε ότι κάτι σου αφήνει.
Δεν το έχω βρει ακόμη. Δεν πειράζει, αφού δεν είναι τόσο. Δεν το έχω βρει, άστο. Άμα δεν το έχεις βρει μέχρι τώρα, καλά είσαι, δεν είναι. Μην το ψάχνεις κι εσύ. Αλλά εσύ μετά, ξέρεις, δεν έχεις αυτό το πρότυπο, δεν έχεις εικόνα, δηλαδή τι είναι αυτό που θα έλειπα από ένα παιδί και τι είναι αυτό που έχει ένα παιδί, αν έχει μπαμπά στο σπίτι ή δεν έχει. Μετά το ρόλο σου σαν εσύ πια σαν μπαμπάς, έλεγες τώρα εγώ Μη γνωρίζοντας, ποιο είναι το σωστό, τι να δώσω. Καταρχάς, το σίγουρο είναι ότι η έλλειψη του πατέρα με έκανε να θέλω να έχω μια μεγάλη οικογένεια. Και η έλλειψη αδερφών επίσης. Ναι. Γιατί ήμουν και μοναχογιός. Το γνώριζες οπότε αυτό από την αρχή, το ήξερες, το επιθυμούσες. Ναι, πάντα ήθελα. Έλεγα ότι θέλω να κάνω οικογένεια. Ναι. Μου άρεσαν τα παιδιά, ναι, όλο αυτό. Τώρα το ρόλο τον ανακαλύπτει σιγά σιγά. Ναι. Άμα ότι υπάρχει κανένα σχολείο γι' αυτό. Όχι. Όπως αλλά όλοι, δεν νομίζω ότι άμα. Άμα έχεις πατέρα, ναι, γίνεσαι καλός. Ναι, και ξέρεις, αγάπη. Ναι, αν είναι να δώσεις παραπάνω, ρε παιδί μου, να. Γιατί λες αυτό, εγώ δεν το είχα. Άσχετα που δεν το ήξερες, δεν το είχες. Δεν το είχα. Να το δώσω τώρα, να το δώσω διπλό στα παιδιά τα δικά μου. Να κάνω το κάτι παραπάνω. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Μερικές φορές κρατιέμαι κιόλας, γιατί λέω μήπως το παρακάνω. Δηλαδή. Σε πιάνει από ένα σημείο και πέρα, σε πιάνει ανάποδο. Μην παραγαπηθούμε, γιατί θα πεθάνουμε κάποια στιγμή και τι θα γίνει. Όχι, όχι, αλήθεια, και αυτό το σκέφτομαι. Δηλαδή, λες, όπα, κάτσε. Ναι. Μην πολύ δεθούνε, διότι δεν πρέπει. Τώρα δεν ξέρω πόσο ευχάριστη είναι αυτή η σκέψη. Ενώ δεν είναι ευχάριστη, αλλά υπάρχει. Οπότε την αναφέρω. Δεν λες ο άνθρωπος που κάτι θα μας λέει τόσο προσωπικά πράγματα. Ναι, όντως. Το παραπροσωπικό. Ο μικρός πόσο είναι, ο μικρότερος, ο Γιάκος. Είναι 17. Α, 17. Έχει φύγει διακοπές μόνος του. Διήμερα τέτοιο πράγμα. Διήμερα, τριήμερα τέτοιο πράγμα. Α, έχει φύγει διήμερα. Εντάξει, διήμερα, εντάξει, τα 17 φεύγεις. Εγώ τι λες, στο πανεπιστήμιο έφτασα για να φύγω εκτός νομού. Και μένει και εδώ. Φεύγουμε εμείς δηλαδή και μένει και μόνος του. Και τρεις και τέσσερις μέρες στην Αθήνα στο σπίτι. Εντάξει, και υπάρχει μια παραπάνω ασφάλεια. Ναι, εντάξει. Αλλά μένει μόνος του. Και όταν γνώρισες τη γυναίκα σου, ήξερες ότι θα κάνει οικογένεια. Αυτό ήθελες, δηλαδή το δηλώσατε ένας τον άλλον, είπατε ότι εγώ θα. Όχι, δεν το δηλώνεις εξ αρχής αυτό. Βλέπεις ότι, ναι, μετά βλέπεις ότι εντάξει, με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ και θέλω. Και θέλω κάθε μέρα. Ναι. Και πόσα χρόνια είστε με την Πέση? 25-26. Θα θυμάσαι αυτά. Ναι. Ακριβώς δεν θυμάμαι, ναι, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο τώρα. Επειδή διάβασα κάτι που έλεγε η Πέση και το βρήκα, καταρχάς το βρήκα πάρα πολύ όμορφο μετά από τόσα χρόνια. Να λέει ότι τρελαίνομαι για τον άντρα μου. Τον βλέπω και τρελαίνομαι. Δεν με πειράζει να το φλερτάρουν. Είναι. Δεν είναι μόνο η δήλωση, είναι και αυτή η δημοσιοποίηση μιας λατρείας που το θεωρώ ξεχωριστό και σημαντικό. Ναι. Εσύ είσαι τόσο γενναιόδωρος μαζί της? Πιστεύω πως ναι. Να το πω κι εγώ, τρελαίνομαι. Το λέω. Γιατί να το πει. Ενώ δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι περιμένουν να ακούσουν από εμάς τα σ' αγαπώ και την ένδειξη? Φυσικά. Τι υπάρχει κανείς που να μην θέλει να ακούει σ' αγαπώ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ερώτηση ήταν, ναι. Φαντάζομαι ότι όλοι θα τον ακούσουν αγαπώ, ναι. Κοίτα, είμαστε και πολύπλοκα πράγματα οι άνθρωποι, παιδί μου. Δεν ξέρεις ακριβώς τώρα τι συμβαίνει στο μυαλό του καθενός, ακόμα και στον άνθρωπό σου. Οπότε χρειάζεται κάθε τόσο να δεις, οκ, είμαστε όπως ήμασταν, άλλαξε κάτι, συμβαίνει κάτι. Κάποια μέρα θα τον δεις σκοτεινό τον άλλον, θα ανησυχείς, θα πεις τι έγινε, τι συμβαίνει τώρα, έχει να κάνει με μένα, συνέβη κάτι που δεν το ξέρω, τι τον βασανίζει, άμα σε νοιάζει ο άλλος. Ναι. Εσύ το σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχει να κάνει με σένα? Πάντα, βέβαια. Α, το σκέφτεσαι? Ναι. Τι μπορεί και να έχει να κάνει με σένα? Ναι, φυσικά φορές μπορεί και να έχει. Εννοείται. Παράδοξο. Δηλαδή. Μπορεί να έκανα κάτι που να την πείραξε, ναι, κάτι να συμβαίνει στην ίδια που. Τι θα κάνει αν έχει κάνει κάτι που την πείραξε? Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Κάποιο δεν θα έκανε. Και θα στο είπε. Ναι. Ναι. Α, εννοεί το παρελθόν. Ναι, ναι. Εντάξει. Όπω όλα τα ζευγάρια έχουμε. Τα πάνω μα, τα κάτω μα. Εννοείται. Λοιπόν. Ζητά συγγνώμη. Ναι. Αν φταίει. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό σημαντικό. Και πώς είναι μετά από 25 χρόνια, δηλαδή, πώς διατηρείς αυτή την αγάπη σε ένα ζευγάρι, ενώ πώς διατηρείται? Δεν ξέρω. Χρειάζεται κάτι, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται κατανόηση? Χρειάζεται πολλά πράγματα. Τώρα είναι να καθόμαστε να αναλύουμε. Απλώς βλέπεις σιγά σιγά, συνειδητοποιείς ποια είναι τα σημαντικά στη ζωή, ποια δεν είναι. Αφήνεις κάποια, δεν σου χρειάζονται πια, ή τα θεωρείς δευτερεύοντα και μένεις στα πιο ουσιαστικά. Για μένα οι σχέσεις είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα, για να μην μείνω σε αυτές. Για να μην, να μην μείνω. Α, να ναι, μην κολλήσω πάνω. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, με απασχολεί αυτή η σχέση, πώς το λένε. Με απασχολεί και προσπαθώ όσο γίνεται να την κρατάω. Ναι. Το ότι κάνετε την ίδια δουλειά. Συγγνώμη να πω κάτι. Μπορεί και το μυστικό, ξέρεις τελικά, να είναι αυτό, ότι σε απασχολεί. Δηλαδή,
Ότι δεν το θεωρείς δεδομένο, ότι α, όχι, για ναι. το σπίτι. Μπορεί, ίσως. Ναι. Δεν έχω κάτσει να τα κωδικοποιήσω ναι, όλα αυτά και να πω να αυτό είναι ή εκεί το δεν είναι. Θα έβγαζα και βιβλίο αν το είχα, ξέρω. Μπορεί, δεν ξέρεις. Το ότι κάνετε την ίδια δουλειά παίζει κάποιο ρόλο. Θετικό, ξέρω εγώ. Είναι. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ζήσει χωρίς να κάνουμε την ίδια δουλειά. Δηλαδή, ναι, μπορεί να παίζει ένα θετικό ρόλο. Σίγουρα μας δίνει κάποιες μικρές ανέσεις, ας πούμε. Το να καταλαβαίνει πιο εύκολα ο ένας τον άλλον. Ναι, ένα κοινό πεδίο. Να, όταν δουλεύουμε μαζί, να πηγαίνουμε με ένα αυτοκίνητο και όχι με δύο. Δηλαδή, έχεις διάφορα πλεονεκτήματα όταν δουλεύεις με τον άλλον. Εντάξει, ναι. Ναι, τη μετακίνηση δεν την είχα σκεφτεί. Ναι. Έχει και κινδύνους. Έτσι, να μην πάει καλά η δουλειά και να μείνουμε και δύο άνεργοι. Έχει συμβεί ποτέ. Ναι. Έχει συμβεί. Ναι. Έχει συμβεί να μείνετε χωρίς δουλειά και οι δύο. Ναι, βέβαια. Πώς ήταν? Χάλια. Όχι, βέβαια. Χάλια. Ποιος γκρίνιαζε περισσότερο? Εγώ. Πολύ ανασφάλεια. Εγώ, ναι, με επηρεάζει πάρα πολύ. Όχι, ξέρεις τι, θέλοντας και εμείς, θεωρώ εντός εισαγωγικών περισσότερο χρέος μου να δουλεύω εγώ. Οπότε έλεγα εντάξει, okay, μπες και να μην δουλεύει, δεν έγινε και τίποτα. Εγώ όμως που δεν δουλεύω, εδώ είναι πρόβλημα μεγάλο. Έχεις μείνει εσύ περίοδο χωρίς δουλειά, ναι, δηλαδή ναι, νιώθω ότι έχεις ναι, κάνει. Όχι, έχω μείνει. Εκατοντάδες δουλειές. Έχω μείνει, έχω μείνει. Και πώς ήσουν, τι άνθρωπος ήσουν εκείνη την περίοδο? Χάλια. Αμφισβητείς και τον εαυτό σου σε και τέτοιες εποχές? Φτάνει ναι, στο σημείο ναι, να ναι, 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 ναι. Ότι τι ναι. δεν αξίζω να. Δεν ήμουν καλό. Κόντυψα να πάθω κατάθλιψη, άστο, δεν είναι χάλια. Για πόσο καιρό ήταν, για μία σεζόν? Όχι, ήταν για, ναι, ήταν για κανένα πεντάμινο, εξάμινο, κάπου εκεί. Ούτε καν σεζόν δεν ήταν, ούτε καν χρονιά. Υπήρχαν μικρότερα διαστήματα, αλλά τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς τίποτα ήταν ένα εξάμινο. Και ποιος βρήκε πρώτος δουλειά, εσύ μπες? Δεν θυμάμαι. Εντάξει, καλό που δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Μπορείς να γίνεις ένας άνθρωπος, δηλαδή, πολύ δύσκολος και να σου πει ο άλλος κάπου έλεος όμως. Φαντάζομαι, ναι, μπορώ να γίνω μια χαρά, ναι. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να την είχα φτάσει και στα ωριά της τότε, ξέρω εγώ. Δεν το αντέχω άλλο. Και δεν το καταλαβαίνεις και εκείνη την ώρα. Δηλαδή, όταν είσαι κάπου. Δεν το καταλαβαίνεις. Αχ, να νιώθεις ότι. Αχ, εγώ όταν δεν είχα δουλειά και ήμουν στο σπίτι, ήμουν ο πιο ενοχλητικός άνθρωπος του κόσμου. Και το καταλάβαινε ότι. Βέβαια, για αφού σκονόμουν το πρωί και ξεσκόνησα και δεν έκανε τίποτα. Και εκνευριζόμουν που έχει σκόνη. Τόσα life coach πήγανε στο παράθυρο. Τι ήταν πολλά χρόνια πριν αυτό. Ήταν το 2010. Τότε δεν είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με το. Εντάξει, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε και ένα δικαίωμα κάποια εποχή και να είμαστε κρινιάριδες και να είμαστε. Ναι, εννοείται. Και σωστρεφείς και να μην είμαστε. Εντάξει, απλώς περνάνε δύσκολα οι υπόλοιποι μαζί μας εκείνο το διάστημα. Λοιπόν, διάβαζα διάφορες συνεντεύξεις που έχεις δώσει που έλεγες ότι υπάρχει. Εσύ είσαι ακριβώς η επιτομή του ανθρώπου που μπορεί να παίξει και στην τηλεόραση ένα ρόλο ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής, ας πούμε, και δεν ξέρω πώς να το πω, εμπορικό, με την έννοια όμως του λαϊκού ειδόλου. Ξέρω, Φατσέας ήταν λαϊκό ναι. πρόσωπο. Και ταυτόχρονα όμως να κάνεις και ένα θέατρο ρεπερτορίου. Και πιο dark χαρακτήρες, ναι. δηλαδή και στην κωμωδία με έχεις πείσει και σε πιο dark. Υπάρχει, μου έκανε εντύπωση όμως το ότι υπάρχει ακόμα αυτό. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Και ξέρει γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί βλέπω τώρα σε πάρα πολλές σειρές. Ο διαχωρισμός. Βλέπω σε πολλές σειρές που είναι άνθρωποι που είναι του θεάτρου που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ στην τηλεόραση και τώρα πια από πέρσι, πρόπερσι, με διάφορες σειρές που έχουν γίνει, έχουν ξεκινήσει να παίζουν. Και νιώθω ότι και τα μικρά παιδιά που έρχονται εδώ, γιατί έχουμε γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που είναι κάτω από 30 σε αυτή την εκπομπή, κυρίως από την ΕΡΤ, που είναι φιντάνια, ξέρεις. Δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Το έχουν οι δάσκαλοι και το μεταδίδουν στα παιδιά. Δυστυχώς, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς. Εσύ το έχεις υποστεί. Και το έχω υποστεί, βεβαίως. Και το έχω δει δίπλα μου και το βλέπω κάθε μέρα. Είναι διαχωρισμοί που μόνο στην Ελλάδα νομίζω υπάρχουν. Μια υπάρχει. Μεγάλη επιτυχία σε τυποποιεί εδώ στην Ελλάδα. Δεν το κάνουν γι' αυτό πάντως οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι. Όχι δάσκαλοι. Πιο πολύ. Όχι δάσκαλοι. Σκηνοθέτες, ενεργοί. Ο διαχωρισμός εμπορικού και ποιοτικού δεν έχει να κάνει με την τυποποίηση, έτσι. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας να τυποποιηθώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι πιστεύουν πολύ στην τυποποίηση, θέλουν να κάνουν έναν τύπο μόνιμα. Mm-hmm. Ναι. Είναι μία λογική αυτή την οποία ναι, τη δέχομαι, τη σέβομαι, δεν μου πάει εμένα. Mm-hmm. Εγώ δεν την ήθελα. Από εκεί και πέρα οι διαχωρισμοί υπήρχαν και εξακολουθούν δυστυχώς να υπάρχουν. Και η τηλεόραση ανακάλυψε ξαφνικά τώρα την Αμερική, ας πούμε, βλέποντας ανθρώπους που δεν τους ήξερε ποτέ. Αλλά και οι άνθρωποι αυτοί επίσης ανακάλυψαν την τηλεόραση και λένε, α, τι ωραία που είναι, που ναι, επίσης ότι... μέχρι. Χτες τις νομπάρανε και τη φτύνανε, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ επί Φατσέα είχες πρόβλημα στο θέατρο? Όχι, δεν είχα πρόβλημα. Γνωστός, δεν είχα πρόβλημα ναι. στο θέατρο. Βέβαια, υπήρξε κάποια στιγμή που λίγο έφυγα, αν θέλεις, από το αμιγώς off-Broadway θέατρο και πέρασα στο πιο εμπορικό. Στο πιο εμπορικό. Mm-hmm. Το οποίο δεν έγινε
επειδή το ήθελα εγώ, έγινε λίγο εκ των πραγμάτων. Άρα, λίγο δηλαδή με αγκάλιασε το άλλο, ναι. Λίγο με απόθυσε το προηγούμενο, το off. Ναι, ναι, ναι. Ότι τώρα αυτός παραγνωρίστηκε, ας πούμε. Ναι, ότι ξέρεις, ναι, ναι. Είχες πολλές επιτυχίες, τις εξαργύρωσες όπως έπρεπε. Αν εννοείς οικονομικά. Οικονομικά, ναι. Όχι. Γιατί φαντάζομαι οικονομικά, ότι... μάλλον μην πω έτσι να βασάνεις το όχι. Κατάφερα να ζω μέχρι τώρα και να έχω την οικογένειά μου και εντάξει. Αυτό το ναι. Είναι ένα κάτι. Ναι. Αλλά δεν έγινα πλούσιος, δεν έκανα καμιά περιουσία. Δεν, όχι, αλλά επειδή ήσουν τις καλές εποχές τηλεόρασης, χρυσές εποχές. Ναι, δεν ήμουν ποτέ όμως. Δεν ήμουν ποτέ στα πρώτα κασέ. Δεν τα, δεν τα διεκδίκησες, δεν... Ίσως δεν τα διεκδίκησα κι εγώ. Δεν είχα ποτέ την ψυχολογία, ρε παιδί μου, του ανθρώπου που θα μπει να τα πάρει όλα. Δεν ήμουν από τέτοια πράγματα. Υπάρχουν άλλοι που τα διεκδικούν πολύ καλύτερα από μένα. Ναι, το έχω δει να γίνεται. Είναι ταλέντο αυτό, ξέρεις. Ναι, είναι ταλέντο. Που έχει κάποιος. Εγώ δεν το είχα. Ναι. Δεν το είχα αυτό το ταλέντο. Δεν κακοπληρωνόμουν. Κατάλαβα. Αλλά εντάξει, δεν ήμουνα και αυτό που λες πω από αυτός. Είναι το μισό μπάτζετ, ας πούμε, του σύριαλ. Όχι. Ναι, ναι. Όχι, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, το έχουμε δει και αυτό, ναι. Το έχουμε δει και αυτό, ναι. Ωραία, σε αυτή την ξένη σειρά που μας είπες ότι δεν ήξερες ιταλικά, αλλά έπαιξε σε μια ιταλική σειρά, η οποία είναι και μεγάλη επιτυχία και παίζει σε μια πολύ γνωστή πλατφόρμα. Όχι, πριν από αυτή, έπαιξε σε μια ταινία. Εκείνο ήταν ταινία. Έχεις παίξει μια ταινία που δεν ήξερες ιταλικά. Χωρίς να ξέρω ιταλικά και εκεί ήταν δύσκολο. Γιατί ήταν. Και πώς πήρες και το ρόλο. Η ταινία ήταν να γίνει στην Ελλάδα. Ναι. Ήρθε ο σκηνοθέτης. Πώς λέγεται η ταινία. Απαρταμέντο το τένε. Διαμέρισμα στην Αθήνα. Τρεις άνθρωποι παίζουν. Ναι. Και ήρθε στην Ελλάδα να κάνει οντισιόν για να την κάνει εδώ. Βγήκε το ελληνικό κομμάτι της παραγωγής, αποσύρθηκε. Ναι. Και η παραγωγή μεταφέρθηκε όλη στην Ιταλία. Ήταν να γίνει στην Ελλάδα με Έλληνες ηθοποιούς. Ναι. Και ελληνική γλώσσα. Και με είχε διαλέξει εμένα σε οντισιόν τότε. Ναι. Όταν λοιπόν αποσύρθηκε η ελληνική παραγωγή, μου λέει θα την κάνουμε στα ιταλικά στην Ιταλία. Ναι. Και του λέω, είσαι τρελός αφού δεν μιλάω ιταλικά. Θα το κάνουμε, μου λέει. Έχει φάει κόλλημα τώρα. Κάτι ναι, παθαίνουν σκηνοθέτες. Ναι, σε ήθελε, ναι. Ναι. Και με πήρε και μου έβγαλε την πίστη να προσπαθώ να μιλήσω ιταλικά, ρωμάνικα, που ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς. Καταλαβαίνουν μια χαρά ότι είσαι ξένος. Ναι. Δεν το κρύβεις εύκολα. Καταλαβαίνουν και από ποια πόλη είσαι στην Ιταλία. Έκανες τον ξένο. Υποτίθεται Έλληνες ήμασταν. Α, οκ. Okay. Ναι. Αλλά η γυναίκα μου ήταν η Λάουρα Μοράντε, η οποία έκανε την Ιταλίδα. Ναι. Μάλλον ήταν Ελληνίδα, υποτίθεται, αλλά. Ιταλίδα. Ιταλίδα, τα μιλούσε τα Ιταλικά κάπως. Ναι. Έπρεπε εγώ να πάω προς αυτήν. Ναι. Μιλώντας Ιταλικά. Να είμαστε. Θα μάθεις πείμα, ε. Πείμα. Τρεις ώρες κάθε βράδυ φροντιστήριο για τις ατάκες της επόμενης μέρας. Πώς μαθαίνε εμείς παλιά την ιστορία. Λίγο μια λέξη μας. Καλά, κάπου. Κάτι καταλαβαίναμε και τι λέγαμε. Πείμα. Και έτσι και τέλειωνε σε άλλη λέξη από αυτή που έγραφε το κείμενο. Εγώ έπαιζα και κοιτούσα τα χείλη να δω πού θα τελειώσει για να μπορέσω να τα κάρω. Δηλαδή, ξέρεις. Μαρτύριο. Μαρτύριο. Βασανιστήριο. Πολύ σεξι σκηνές προβλημάτισαν λίγο ή όχι. Είναι μέρος της δουλειάς. Με προβλημάτισαν πάρα πολύ γιατί δεν το είχα ξανακάνει ποτέ μου. Και δεν ήξερα πώς θα είναι. Απ' την άλλη μεριά είχα την ασφάλεια ότι είναι μια ιταλική παραγωγή φυσικά, του Netflix. Ξέρεις, δεν θα με εκθέσει, θα με προστατέψει. Και λέω, και ας το κάνω κι αυτό. Ένιωσες αμηχανία. Το συζητάς, εννοείται. Εννοώ ότι είναι ξαφνικά στη γυμνή τόσοι άνθρωποι. Εντάξει, υπάρχουν κάμερες. Επί της ουσίας, εγώ ήμουν γυμνός. Θέλω να πω. Το συνεργείο και όλοι οι υπόλοιποι και οι άλλοι ηθοποιοί ήταν εντυμένοι. Εγώ ήμουν μόνο. Και ήταν και μια σκηνή που κράτησε και τρεις μέρες, δεν ήταν και... Για τρεις μέρες έκανες αυτό. Τρεις μέρες έκανες. Τρεις μέρες. Εντάξει, μετά την πρώτη μέρα είναι η κρυάδα, μετά λίγο κάπως ναι, το συνηθίζεις. Όπως το λες ακριβώς. Μετά από διτήρια. Είναι και δουλειά, το καταλαβαίνω. Είναι μια δουλειά. Άμα δεν το έχεις κάνει, δεν πάει. Αλλά είναι, μια... είναι και λίγο άβολο. Είναι. Και πώς το ξεπέρασες. Δεν το ξεπέρασες. Είπα ότι θα βγεις απ' έξω, δεν θα είσαι εσύ και θα το παρατηρήσεις από μακριά όλο αυτό. Άστο να συμβεί και θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Αφήνομαι πολύ εύκολα να εμπιστεύομαι με τους άλλους. Δηλαδή, ήξερα ότι αν γίνει κάτι θα μου το πούνε. Σίγουρα, ναι. Τα σχόλια ήταν έτσι. Σαν τι να γίνει, δηλαδή. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν κάπου τέλος πάντων εκτίθεμαι, θα με προστατέψουν οι άλλοι που το βλέπουν. Δεν ήθελα να σχολιάμαι εγώ να δω τώρα εκτίθεμαι εδώ. Τι φαίνεται. Αυτό είναι το μόνο σου. Όταν είδες το αποτέλεσμα. Εντάξει, μια χαρά. Όταν είδαν οι άλλοι το αποτέλεσμα. Και αυτοί επίσης. Α, εννοώ από τα σχόλια που μπορεί να σου κάνανε. Δεν ήμουν ποτέ μαζί τους μετά. Έφυγα από την Ιταλία, δεν τους ξαναείδα. Οπότε δεν έχω μάθει τίποτα σχόλια. Άρα έχεις προτάσεις ακόμα από ξένες παραγωγές. Έχεις κάτι ιδιαίτερο μάλλον, που δεν υπάρχει αλλού.
Δεν ξέρω τι είναι. Είναι φάτσα, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης Μαυρίκης. Αυτό το είχα διαβάσει, ναι, ναι, ναι. Ότι με αυτή τη φάτσα αποκλείται να μην κάνεις. Ήταν σύμπτωση, τώρα μιλήσαμε χτες το βράδυ στο Instagram. Μαζί του. Ναι, ναι. Τρομερή όμως ατάκα αυτή που, δηλαδή για να την επαναλάβω να καταλάβει ότι... φάτσα... Τι σου είχε πει ακριβώς. Μου είχε πει ότι με αυτή τη φάτσα δεν υπάρχει περίπτωση, θα κάνεις καριέρα. Η φάτσα σου μένει. Και όταν τον άκουσες τι σκέφτηκες, υπερβολές. Ναι, εντάξει, λέω εντάξει τώρα. Τι να, δεν ήξερα τότε τι εννοούσε, ήταν η πρώτη μου δουλειά, πρώτη δουλειά. Ο πρώτος άνθρωπος που με... Έχεις ένα πρόσωπο χαρακτηριστικό που μένει, δηλαδή δύσκολα το ξεχνά κάποιος. Το κατάλαβα πολύ αργότερα αυτό. Πότε το συνειδητοποίησες? Πολύ αργότερα, όταν προσπαθούσα πια να κρυφτώ και δεν γινόταν με τίποτα. Τι είναι να κρυφτείς? Δεν μ' αρέσει, ξέρεις, το να με αναγνωρίζουν κλπ. Ναι. Δηλαδή, μ' αρέσει να ιδιωτεύω γενικά, να περνάω απαρατήρητος. Δεν γίνεται, το ξέχασα το αυτό. Το κατάλαβα, το ξέρω. Είχες αυτοπεποίθηση στους πρώτους ρόλους, στις πρώτες δουλειές? Ναι, παραδόξως ναι. Καλό είναι, ναι, αυτό. Δεν ξέρω γιατί και από πού στηριζόταν, γιατί ήμουν κακός μαθητής στη σχολή. Στη δραματική σχολή. Στη δραματική σχολή. Τι σημαίνει κακός? 14. Παίζεις βαθμό στη δραματική σχολή. Ναι, βέβαια. Τότε παίρναμε τουλάχιστον. Δεν ήμουν του 20, υπήρχαν και του 20. Στα θεωρητικά. Παντού, παιδί μου, και στα πρακτικά. Δεν μου λέγανε, δεν κάνεις εσύ για το θέατρο. Οι περισσότεροι έτσι μου λέγανε. Γιατί τι βλέπανε που δεν. Έπαιζα πολύ ρεαλιστικά, ναι, αυτό. Αυτό το έχουμε συζητήσει και με άλλους ανθρώπους. Ακόμη και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ας πούμε τώρα. Ναι. Ότι εκείνη την εποχή. Και σε άλλες δεκαετίες. Και ξέρεις τι, το είχα παρατηρήσει και εγώ στην τηλεόραση. Και έλεγα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξουν οι άνθρωποι απλά στην τηλεόραση. Γιατί δεν διδάσκονται τηλεόραση. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, ανθρώπου που έπαιζε πάντα έτσι. Δεν διδάσκονται τηλεόραση. Δηλαδή. Όχι. Διδάσκεστε πιο πομπόδι. Εγώ τέλειωσα και σκηνοθεσία επειδή κατάλαβα ότι δεν γίνεται εδώ. Δεν μπορώ να κάνω θέατρο εγώ. Αποκλείεται γιατί με είχαν κομπλάρει όλοι ότι δεν θα κάνω ποτέ θέατρο. Αλήθεια. Ναι. Και λέω θα κάνω μόνο σινεμά και τηλεόραση. Ναι. Και πήγα και έκανα σκηνοθεσία μόνο και μόνο για να μάθω τους κώδικες, ας πούμε. Άρα τους πίστεψες όταν σου λέγανε ότι δεν κάνεις γι' αυτή τη δουλειά? Τους πίστεψα, ναι, οι δάσκαλοι μου ήταν. Τώρα τι έχεις να πεις? Και άργησα πολύ να κάνω θέατρο μετά. Εντάξει, δικαιώθηκα. Έκανα λάθος. Πότε κατάλαβες ότι αυτή τη δουλειά θα κάνεις και θα ζεις από αυτή? Γιατί το πρώτο καιρό είσαι και μικρός και ηλικία. Ότι θα ζω από αυτή δεν το άργησα πάρα πολύ να ζω από αυτή. Δούλευα και σε άλλες δουλειές παράλληλα τα πρώτα χρόνια. Δεν βγαίνει. Τι δουλειές? Από αυτές, δηλαδή ότι έβρισκες? Δούλευα στο βιβλιοπωλείο ενός φίλου για πολλά χρόνια. 4-5 χρόνια, ας πούμε. Όταν ήσουν πόσο ετών? Όταν τέλειωσα τη σχολή μου, μετά το στρατιωτικό, 22-23 χρόνια. Εντάξει, όλα αυτά κάπως κάτι μας κάνουν. Ναι, κάτι μας κάνουν. Ναι. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Νιώθω, ναι. Και φέτος, λοιπόν... για τα ξένα χέρια τώρα που είμαστε εδώ κοντά. Είσαι στην ΕΡΤ. Ήσουν οι πρώτες δουλειές σου ήταν στην ΕΡΤ. Τα πρώτα σου σύγχρονα ήταν στην ΕΡΤ. Όλοι από εκεί ξεκινήσαμε. Σωστό και αυτό. Το 85-86 δεν είχε και... Εμείς δηλαδή. Ναι, αυτή η γενιά, ναι. Κάναμε πολύ ωραίες δουλειές τότε στην ΕΡΤ. Καθημερινό, ξέρεις από αυτά. Καθημερινό, ναι, δύσκολο πράγμα το καθημερινό. Έχει πολύ τρέξιμο, πολύ πίεση. Λόγω χειρισμάτων ή άλλων συνθήκων? Λόγω, η πίεση του χρόνου είναι τεράστια. Είναι τεράστια η πίεση του χρόνου. Και πολλές φορές βλέπεις ότι αν είσαι και λίγο φιλότιμος και δεν θες να αφήσεις τα πράγματα να πάνε όπως είναι, εκεί υποφέρεις γιατί δεν προλαβαίνεις και λες τώρα τι να κάνω. Ναι. Και τι κάνεις? Την καρδιά σου Εγώ δίνω μάχες υπέρ του. Ας καθυστερήσουμε, δεν πειράζει. Εντάξει. Υπέρ του αποτελέσματος. Γιατί δεν μπορώ. Αισθάνομαι ότι θα κοροϊδέψω αλλιώς. Δεν μπορώ. Άμα δω κάτι που δεν μ' αρέσει, δηλαδή. Μέχρι τέλους θα το παλέψω. Δεν μπορώ. Είναι ωραία σειρά όμως. Το... Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία δουλειά. Είστε ωραίοι όλοι. Είστε καλοί. Καλοί ηθοποιοί. Δεν είναι ηθοποιοί καθημερινού, ναι, ας πούμε, ναι, με την έννοια την. Οι ρυθμοί είναι αυτοί που σε σκοτώνουν. Ναι. Όχι με τους συναδέλφους και είναι όλοι οι καλοί. Η εμπειρία, όντως, δεν είναι... βοηθάει. Δηλαδή το ότι βλέπεις το κείμενο, ξέρεις. Βοηθάει. Βοηθάει. Εννοείται ότι βοηθάει. Δεν είναι το ίδιο. Και βοηθάει όχι μόνο η εμπειρία. Και το ποιος είσαι βοηθάει. Γιατί καμία... Δηλαδή θέλω να πω ότι. Πιο εύκολα θα ακουστεί η δική μου γνώμη, κακά τα ψέματα, από τη γνώμη ενός νεαρού ηθοποιού. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Φυσικά. Καλά, σε ένα τηλεοπτικό καθημερινό. Και δεν είναι ότι φταίει ότι εγώ είμαι παλιότερο. Είναι απλώς το κύρος, αν θέλεις. Ναι, 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 ναι. Κακός, βεβαίως, γιατί πολλές φορές και ο νεαρός ηθοποιός έχει πολύ σωστές απόψεις. Αλλά εντάξει, δεν εισακούγεται τόσο εύκολα μερικές φορές. Ήρθε και η ώρα σου, τι να κάνει. Κάποτε θα σου και εσύ πιτσιρικά που δεν τον άκουσα. Θεατρικά τέλειωσε η παράσταση. Το Μινόρε τελείωσε. Το Μινόρε τελείωσε. Έπαιζες και την κόρη σου, Ναι. Πώς ήταν? Πώς ήταν για εκείνη? Δεν ξέρω για εκείνη πώς ήταν. Για μένα είχε μια συγκίνηση, την είχε τουλάχιστον στην αρχή μέχρι να το συνηθίσω. Ναι, ήταν εντάξει, ωραία. Δεν το φανταζόμουν ποτέ θα συμβεί έτσι γρήγορα κιόλα. Φόβο είχε για εκείνη, δηλαδή. Όχι, 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 να ήμουν πολύ σίγουρη. Να την προστατεύσεις με έναν τρόπο. Καθόλου.
Την άφησε σκέφτεται να κολυμπήσει, ε. Η ίδια σου είπε ποτέ πώς αισθάνθηκε. Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει. Μου έχει πει πολλές φορές ότι πόσο χαίρομαι που δουλεύουμε, μαζί. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι μόνο. Αν έβλεπες κάτι, θα τη διορθωνες. Δηλαδή, συμπεριφέρθηκες όπως θα συμπεριφερόσουν σε οποιαδήποτε ηθοποιό. Σε όποιον θα. Ναι. Δεν κάνω παρατηρήσεις σε άλλους. Μόνο αν θα ρωτήσω και αν μου δώσει κάποιος το δικαίωμα, ακόμη και μια ιδέα να του πω που μου ήρθε. Α, δεν. Θα τον ρωτήσω αν θέλει να την ακούσει. Γιατί μερικοί δεν θέλουν και είναι πολύ σεβαστό. Ναι. Σεβαστό, ναι. Γιατί να μην θέλουν. Δεν θέλουν, το αισθάνονται παρέμβαση στο δικό του. Ναι. Εγώ ξέρω. Όχι, είναι σεβαστό. Ναι, συμφωνώ. Okay. Και εγώ δεν θέλω να μου λέει ο καθένας κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Δεν είναι. Άλλο ο καθένας. Εγώ λέω για ένα νεαρό. Ο καθένας εννοώ από τους 15-20 συναδέλφους. Αλίμονο να έρχεται ο καθένας και να σου λέει έτσι, δεν είναι σωστό να παρεμβαίνει. Πρέπει να το ρωτήσει τον άλλον αν χρειάζεσαι κάτι, συγκεκριμένη βοήθεια στο συγκεκριμένο σημείο. Έχω μία ιδέα και αν θελήσει ποτέ να στην πω, θα στην πω. Αλλά μπορεί να μην θέλει, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να τον αποδιοργανώσει. Όχι, ναι, εντάξει. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν υποχρέωση να σε διορθώσουν και να ναι, σου υπάρχει, πούνε. Ναι, υπάρχει. Είναι μια πολύ μια απεχθής κατηγορία. Γεράσιμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή τύχη να πάρει σε όλα. Φιλιά στην Πέση να τη δώσει. Και φιλιά σε όλα τα κορίτσια σου και στα αγόρια σου, ναι. Και φιλιά στα ξαναχέρια. Σε όλους.